Ευχάριστη εξέλιξη προέκυψε σήμερα στο περιβάλλον τη ΑΕΛ σχετικά με την επίλυση του μεγάλου προβλήματο τη έλλειψη προπονητηρίου. Σύμφωνα λοιπόν με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, ο Κώστας Πιλαδάκη μέσω τρίτου προσώπου κατέθεσε προφορική πρόταση απευθείας προ τον Βαγγέλη Πλεξίδα προκειμένου η ΑΕΛ να μπει επιτέλου στο προπονητήριο των δένδρων αναλαμβάνοντα απλά το κόστος χρήσης. Μια κίνηση που από την πλευρά τη γήπεδο Λάρισα χαρακτηρίζεται ω ένδειξη καλή θέληση, προκειμένου οι δύο πλευρέ να αποκτήσουν σημείο επαφή προ όφελο τη ομάδα. Ωστόσο, κρίνοντα με αντικειμενικά κριτήρια, οφείλουμε να πούμε ότι όπω και αν εκλαμβάνει η πλευρά Πιλαδάκη την συγκεκριμένη πρωτοβουλία τη, δεν πάβουμε να μιλάμε για το αυτονόητο και ω εκ τούτου για την εκπλήρωση μια ηθική υποχρέωση από μέρου του πρώην Προέδρου των Βυσινίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη αφού η λογική λέει πως η πρόταση θα γίνει αποδεκτή. Μάλιστα, τονίστηκε ότι, καταρχήν και μέχρι να καθαριστεί πλήρω ο χώρο για να παραδοθεί, μπορεί να γίνει χρήση του πλαστικού γηπέδου που ο Κώστα Παραγόπουλο και οι παίκτε του το έχουν ανάγκη για την προετοιμασία του εν ώψη τη αναμέτρηση τη Κυριακή στο Θεσπρωτικό. Μια προετοιμασία που συνεχίζεται χωρί άλλα ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από τι αποσύρε των Σαββίδη Πία, ταυτόχρονα φυσικά με τι πυρετόδει ετοιμασίε για να ξεκινήσει η λειτουργία και των καινούριων γραφείων τη ομάδα επί τη Οδού Κύπρου.